να πάμε και στον κύριο Ρίζο Μαρούδα, να ρωτήσω τη στάση του ΚΚΕ για το μακεδονικό χθες, σήμερα και αύριο. Ποια είναι η θέση σας? Καταρχήν πρέπει να πω για τη συνάντηση πρώτα του κυρίου Μητσοτάκη με τον Ερντογάν, που εντάσσεται στα πλαίσια αυτού του λεγόμενου δικού χάρτη που από τον Ιούλιο του 2023 έχει αποφασιστεί από το ΝΑΤΟ και στην ουσία εξυπηρετεί τα συμφέροντα της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ εδώ στην περιοχή. Στην ουσία ανοίγει το ζήτημα της διαχείρισης του Αιγαίου και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και νομίζουμε ότι σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συμφωνία τότε με τα Σκόπια, για τη Βόρεια Μακεδονία δηλαδή, η συμφωνία που είχαν υπογράψει στις Πρέσπες, ενταστόταν στα πλαίσια της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ, στο να είναι το ΝΑΤΟ πιο αποτελεσματικό στους ανταγωνισμούς που έχει με τη Ρωσία, με την υπεραλληστική Ρωσία και με τους συμμάχους της. Και όλο αυτό εκφράστηκε και στη συμφωνία για το λεγόμενο μακεδονικό, που θυμόμαστε και τα μεγάλα συλλαλητήρια τα εθνικιστικά και ότι τη στάση όλων των κομμάτων, γιατί και οι κυρίες που μίλησαν πριν, τα κόμματά τους στήριξαν όλη αυτή τη διαδικασία, όπως στηρίζουν, όπως έχουν ευθύνη και για το πώς έχουν φτάσει οι ελληνοτουρκικές σχέσεις σήμερα, που δεν χρειάζεται κανένα εφησυχασμό. Δεν ήταν πάντως, κύριε Μαρούδα, ένα βήμα για την ειρηνική συνύπαρξη δύο γειτονικών λαών αυτή η συμφωνία? Κοιτάξτε, όχι, δεν ήταν. Ήταν ένα βήμα που ενέπλεκε την Βόρεια Μακεδονία στο να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ακριβώς για να εξυπηρετηθούν οι μηχανισμοί του ΝΑΤΟ. Και εμείς πιστεύουμε ότι οι σχέσεις, οι καλές γειτονίες υπάρχουν. Δεν έχει να κάνει με την ουσία, με το όνομα. Η ουσία είναι το αν που δεν εξασφαλίζεται αυτή τη στιγμή, αν θα εξασφάλιζε η Βόρεια Μακεδονία ότι δεν έχει καμία άλλη εδαφική ή οτιδήποτε άλλη πώς το λένε, παρέμβαση ή απέτηση από την Ελλάδα. Δεν είναι σημαντικό εσάς να σας ενοχλεί, δηλαδή είτε λέγονται Μακεδόνες είτε Βόρειο Μακεδόνες, είναι το ίδιο για εσάς? Ορίστε. Λέω, δεν σας ενοχλεί για εσάς και για το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν είναι ζήτημα αν λέγονται Μακεδόνες ή Βόρειο Μακεδόνες, είναι το ίδιο πράγμα? Κοιτάξτε, αν δείτε, από το 1991, από τότε, από τα πρώτα συλλαλητήρια, το είχαμε απαντήσει αυτό το ζήτημα, ότι το ουσιαστικό θέμα είναι να μην υπάρξει, να υπάρξει ο σεβασμός των συνόρων, να μην υπάρξουν εδαφικές διεκδικήσεις. Γεωγραφικά το όνομα Μακεδονία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πράγμα σε όλα τα Βαλκάνια, σε τρεις βαλκανικές χώρες, το οποίο εμείς έχουμε βέβαια την κύρια ονομασία και το κύριο όγκου, περίπου το 60% αυτό που λέγαν Μακεδονία σαν οντότητα, σαν γεωγραφική οντότητα. Και εμείς βάζαμε το θέμα των συνόρων, βάζαμε το θέμα της διασφάλισης των δικαιωμάτων των λαών, βάζαμε αυτά τα ζητήματα τα οποία τα θεωρούσαμε ουσιώδη και τα θεωρούμε ουσιώδη. Αυτό που έγινε με τη Βόρεια Μακεδονία ήταν η προσπάθεια που σήμερα γίνεται και γι' αυτό συμφώνησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, συμφώνησε και η Νέα Δημοκρατία και συμφωνούν γενικά αυτά τα κόμματα του Ευρωατλαντικού άξονα, να το πω έτσι, δηλαδή του ΝΑΤΟ, που στηρίζουν το ΝΑΤΟ, ότι ήταν απέτηση των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ να ενταχθεί για να εξυπηρετήσουν τα δικά του συμφέροντα στην Ανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Μάλιστα. Έρθω στον αγρότη της παρέας μας, ο οποίος μπορεί νομίζω και μέσα από τους δικούς του αγώνες και την προσωπική εμπειρία, γιατί οι αγρότες είχαν πολύμινες κινητοποιήσεις το χειμώνα που μας πέρασε. Τελικά, κύριε Μαρούδα, κερδίσατε κάτι από αυτές τις κινητοποιήσεις και πώς αυτός ο αγώνας μπορεί να μεταφραστεί και σε ένα μήνυμα εν ώψη εκλογών, ευρωεκλογών? Λοιπόν, καταρχήν όλοι οι αγώνες κερδίζουν. Ένας αγώνας που δόθηκε δεν πήγε χαμένος. Αυτό που κερδίσαμε πέρα από την ενότητά μας, πέρα από το ότι συντονιστήκαμε όλα τα μπλόκα της χώρας σε αυτά τα αιτήματα που είχαμε, τα οποία είναι επιβίωσης, ήταν πέρα από κάποιες παροχές σε σχέση με την επιστροφή πετρελαίου, που είναι ψίχουλα βέβαια σε σχέση με το κόστος παραγωγής που έχουμε και πληρώνουμε για το πετρέλαιο. Ήταν μια ήττα της κυβέρνησης σε σχέση με ποιο γεγονός, ότι από επικοινωνούμενοι αγρότες, γιατί έτσι μας χαρακτήριζε πριν ξεκινήσουν οι κινητοποιήσεις, αναγκάστηκε ο κύριος ο Πρωθυπουργός να πει ότι έχουμε δίκιο, ότι βάλαμε στην ατζέντα την κοινή αγροτική πολιτική όλοι οι Ευρωπαίοι αγρότες σε όλες τις χώρες που έγιναν κινητοποιήσεις, και εκεί που την 1η Ιανουαρίου που ξεκίνησε η εφαρμογή της ΚΑΠ ήταν μια ΚΑΠ που δίνει δυνατότητες ανάπτυξης του πρωτογενείου τομέα και το έλεγαν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό, κάτω από την πίεση των αγροτικών κινητοποιήσεων και πλόκων αναγκάστηκαν να πούνε ότι η ΚΑΠ δεν είναι καλή, ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα
Και φυσικά εμείς ξέρουμε ότι δεν είναι καλή. Είναι ένα εργαλείο που συγκεντρώνει τη γη και την παρογή σε λιγότερα χέρια. Αναγκάστηκαν να, κάτω από αυτή την πίεση των αγώνων, να αποσύρουν και μια σειρά μέτρα που τα είχαν στο σιρτάρι, τέλος πάντων, για το αγροτικό πρόβλημα και για το θέμα της ακρίβειας που συζητάμε. Να επιθυμίσω και στις δύο κυρίες εκεί που εκπροσωπούν το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ότι κυβέρνησαν και οι ίδιες τα κόμματά τους, ότι το θέμα της τιμής από το χωράφι στο ράφι, της ακρίβειας τουλάχιστον όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα, που το θέταμε σε όλες τις κυβερνήσεις και σε όλους τους υπουργούς και όλοι προεκλογικά λέγαν ότι θα το αντιμετωπίσουν όταν βγουν στην κυβέρνηση. Το αποτέλεσμα είναι εμείς οι αγρότες να πουλάμε πάυθυνα τα προϊόντα τους και να φτάνουν 5 με 10 φορές πιο ακριβά στο ράφι, που σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις και οι σημερινοί και οι προηγούμενες βάζουν πλάτη στο να κερδίζουν οι έμποροι, οι βιομήχανοι, οι εισαγωγείς και οι εξαγωγείς, να κερδίζουν σε βάρος των καταναλωτών αλλά και σε βάρος των αγροτών. Και το θέμα συνολικά της ακρίβειας έχει να κάνει με το ότι οι μισθοί είναι καθυλωμένοι εδώ και 15 χρόνια, ότι οι συντάξεις είναι ξεφτιλιστικές, ότι το κόστος παραγωγής είναι πολύ μεγάλο για τα αγροτικά προϊόντα και δεν καλύπτεται, άρα το αγροτικό εισόδημα μειώνεται, και όλο αυτό φέρνει μια αγοραστική ικανότητα που δεν είναι ικανή σήμερα να πουληθούν προϊόντα. Συν το γεγονός των συμφωνιών της ΚΑΠ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με άλλες χώρες, που φέρνουν από τρίτες χώρες προϊόντα, τα βαφτίζουν ελληνικά, ελληνοποιούνται και να μην ελληνοποιούνται ακόμα, τα φέρνουν με πολύ χαμηλότερη τιμή, χωρίς δασμό, άρα και ανταγωνιστικά προς τα ελληνικά προϊόντα, και πουλείται του ίδιου πανάκριβα, αφήνοντας περιθώριο μεγαλύτερο κέρδος στους εισαγωγείς και στους εμπόρους, στους μεσάζοντες. Κύριε Μαρούδα, να ρωτήσω κάτι. Επικαλούμε τη γνώση που ενδεχομένως μπορεί να έχετε. Επειδή σας αφορά ως αγρότη, τι ακριβώς έχει γίνει με τον ΟΠΚΠ, τον οργανισμό ο οποίος, το λέω για τον κόσμο, μοιράζει τις κοινοτικές επιδοτήσεις στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους? Κατά καιρούς και όλα τα χρόνια υπήρξαν ζητήματα με τον ΟΠΚΠ, υπήρξαν ζητήματα με το πώς γινόταν οι πληρωμές, πόσο σωστές ήταν, ζητήματα με δικαιώματα τα οποία τα έπαιρναν και άνθρωποι που δεν ήταν καν αγρότες ή κτηνοτρόφοι, που υπήρχε ένα ολόκληρο κύκλωμα που πουλούσε και αγόραζε τέτοια δικαιώματα, άρα και τις επιδοτήσεις, ας πούμε, που αυτά έφερναν, και αυτό γινόταν και στους ζωσκότοπους και σε άλλα χωράφια. Υπήρχαν χωράφια που ήταν, επειδή το συζητούσαμε πριν για τη Βόρεια Μακεδονία, υπήρχαν χωράφια που ήταν δηλωμένα στη Βόρεια Μακεδονία και έπαιρναν επιδοτήσεις στην Ελλάδα. Υπήρχαν πλαγιές και βουνά και λίμνες που επίσης χρηματοδοτούνταν ως τέτοια προϊόντα, ως επιδοτούμενες εκτάσεις, ως καλλιεργήσιμες και επιδοτούμενες εκτάσεις. Γεννιόταν γενικά ένα μεγάλο πρόβλημα όλα αυτά τα χρόνια, σύν το γεγονός με τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ, που κανονικά δεν θα έπρεπε να τις πληρώνει αγρότες, που τις πληρώνουν πολύ παχυλά στους ιδιώτες και αντί να κάνει τη δουλειά ο ΟΠΚΠΕ. Και όλα αυτά έφεραν σε μια κατάσταση, και μετά από καταγγελίες υπάρχουν αγρότες δηλαδή που υπάρχουν χρήματα ακόμα που δεν έχουν πάρει, ενώ δικαιούνται, να έχουν γίνει ενστάσεις και έχουν δικαιωθεί αυτές οι ενστάσεις. Έχουμε συναδέλφους και εδώ στη Λάρισα και σε άλλες περιοχές που από το 2016, από το 2020, από το 2021, 2022 είναι χρήματα δηλαδή που για ολόκληρα χρόνια, ενώ έχουν δικαιωθεί και ενστάσεις, δεν τα έχουν πάρει στα και χέρια. Και τώρα δηλαδή μπήκε σε μια επιτροπή ο ΟΠΚΠ, δηλαδή ποιος θα κάνει τη διαχείριση? Τώρα κοιτάξτε, αυτό μπήκε σε μια επιτροπή, να το πω έτσι, 12 μήνες. Ναι. Μάλιστα λένε ότι δεν θα υπάρξουν και οι προκαταβολές αυτά που δινόταν στο τσεκ του χρόνου, τον Οκτώβριο δηλαδή, που έπαιρναν ένα, ότι θα υπάρξει και εκεί πρόβλημα, ενδεχομένως θα δημιουργηθεί πρόβλημα και με αυτό. Σίγουρα θα την πληρώσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, γιατί εμείς παίρνουμε από τις επιδοτήσεις αυτά τα χρήματα μέσω του ΟΠΚΠΕ και πρέπει να δίνονται. Υπάρχουν ακόμα και σήμερα καθυστερήσεις σε οικοσχήματα βιολογικά που δεν έχουν αποδοθεί τα χρήματα, ακόμα και τώρα. Ναι. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα κάθε. Και έχει να κάνει και με το πώς γίνονται οι διοικήσεις, διορίζονται από τις κυβερνήσεις, καταλαβαίνετε, και, και με τι όρους και προϋποθέσεις γίνεται όλο αυτό. Ενώ ο ΟΠΚΠ θα μπορούσε να είναι ένας σύγχρονος οργανισμός με το απαραίτητο έμψυχο δυναμικό που θα έπρεπε να αναλάβει ο ίδιος και τη μηχανογράφηση της παραγωγής και τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ και όλο το πλαίσιο, όλο το πακέτο. Θα έπρεπε να γίνεται με κρατική ευθύνη κανονικά και να αυτά τα φαινόμενα κακοδιαχείρισης κακοποιωμών δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Που τα βρίσκουμε σε κάτι. Παρακαλώ, κύριε. Είναι τραγικό αυτό που γίνεται. Μια τελική τοποθέτηση, ένα λεπτό, κύριε Μαρούδα, για τον στόχο του ΚΚΕ.
Λοιπόν, να πω κάτι. Με εντυπωσιάζει πάντα η ηλεκτική αντιπαράθεση του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ με την Νέα Δημοκρατία, όταν στο Ευρωκοινοβούλιο ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία έχουν ψηφίσει το 93% παρακαλώ των ψηφισμάτων του Ευρωκοινοβουλίου και Νέα Δημοκρατία με ΣΥΡΙΖΑ έχουν ψηφίσει μαζί το 75%. Που μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται και 78 δισεκατομμύρια ευρώ στο καθεστώς Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ίδια στιγμή που στην Ευρώπη υπάρχει ανεργία, ακρίβεια, άστιγοι, οι αγρότες υποφέρουν και μειώνεται το εισόδημα. Είναι τα ψηφίσματα σε σχέση με τη γενοκτονία που γίνεται στην Παλαιστίνη από το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ. Έχουν να κάνουν με το έγκλημα στα Τέμπη, γιατί είναι έγκλημα και δεν είναι τραγωδία, τα οποία οι ευθύνες είναι όλων από το 1997, από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Έχουν να κάνουν, και έτσι πρέπει να πάει ο κόσμος να ψηφίσει, με τις πλημμύρες και τα πλημμυρικά φαινόμενα και τις πυρκαγιές που έχουν καταστρέψει και τη Θεσσαλία και την Εύβοια και μια σειρά, τον Εύρο και άλλες περιοχές, οι οποίες δεν πάρθηκαν μέτρα όλα αυτά τα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις και όλα αυτά τα κόμματα έχουν κυβερνήσει και δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο, γιατί εντάσσονται αυτά στη λογική του κόστους ωφέλους που είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή λέει ότι τα έργα μόνο που αφήνουν κέρδος στους επιχειρηματικούς ομίλους είναι τα επιλέξιμα έργα. Αυτά δηλαδή. Άρα λέτε, κύριε Μαρούδη, πραγματικά διαφορετική πολιτική είναι. Λοιπόν, πρέπει να πάει ο κόσμος με όλο αυτό το σκεπτικό, ακόμα και αυτό που έγινε με την πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας. Ναι, ναι, ναι. Αυτή την επιθετικότητα έχει να κάνει με τις πλάτες από τον ΝΑΤΟ και από αυτά τα κόμματα που το στηρίζουν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και εσάς. Ένα λεπτό, δώστε μου 30 δευτερόλεπτα. Ναι, ναι, ορίστε. Η ενίσχυση του ΚΚΕ και στην Ελλάδα, που θα δείξει ότι υπάρχει ένα κύμα αμφισβήτησης αυτής της πολιτικής, ότι συντάσσεται ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων εργαζομένων, αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, συνταξιούχων, της νεολαίας, όλοι αυτοί που υποφέρουν δηλαδή από αυτή την πολιτική, η ενίσχυση του ΚΚΕ θα ανοίξει τον δρόμο για την πραγματική αντιπολίτευση, η οποία γίνεται στους δρόμους. Εκεί αλλάζουν οι συσχετισμοί, εκεί μπορείς να πάρεις μέτρα και να αποσπάσεις κατακτήσεις από την κυβέρνηση, όποια και αν είναι η πλειοψηφία στη Βουλή. Θα στείλει και ένα πανευρωπαϊκό μήνυμα ότι εδώ υπάρχει ένας πόλος συγκρότησης, ο οποίος μπορεί πραγματικά να συγκρουστεί με αυτό το βάρβαρο σύστημα και να οδηγήσει και τον ελληνικό λαό σε πολύ καλύτερη θέση. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς, κύριε Μαρούδα. Πρέπει να ενισχυθεί το ΚΚΕ και πρέπει να σταλεί αυτό το μήνυμα ξεκάθαρα στις εκλογές.